Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον έφορο του ΑΣ ΠΑΟΚ, τον κύριο Ελευθεριάδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλησπέρα σας. Είμαι όλα καλά, όλα καλά. Είμαι ο Γενικός Αρχηγός. Ο έφορας είναι ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος. Σωστά. Να μην τα μπερδεύουμε. Σωστά. Αλλά όλοι είμαστε εδώ. Όλοι είμαστε εδώ. Οι μέρες αυτές θέλανε δουλειά. Είμαστε όλα τα παιδιά εδώ. Προσπαθούμε, βάζουμε τις τελευταίες πινελιές και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τι περιμένετε από αυτή την οργάνωση? Πόσοι αθλητές συμμετέχουν? Τι θα δούμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Ποσειδόνιο? Οι συμμετοχές, να ξεκινήσουμε πρώτα από τις συμμετοχές, είναι κοντά στα 700 άτομα. 700. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Είναι ένα ρεκόρ που μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το μαζέψει αυτό. Mm-hmm. Και πιστεύουμε, έχουμε και αρκετές ξένες αποστολές εδώ από τα Βαλκάνια. Έχουμε αρκετές αποστολές από τη Βουλγαρία. Τα Σκόπια έχουμε αρκετά. Αρκετά. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πάνω απ' όλα, εκτός από τους ξένους και τα δικά μας παιδιά, φιλοξενούμε και 12 αθλητές, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ολυμπιονίκες, τα πάντα. Όλη την εθνική Ελλάδα, Σκολίδης. Μάλιστα. Το πρόγραμμα είναι σήμερα απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή απόγευμα. Πώς είναι ακριβώς το Ποσειδόνιο? Ναι, ξεκινάει σήμερα τις 5, κύριε Τζοβαζόγλου, σήμερα τις 5. Με μεγάλα αθλήματα και αύριο είναι το πρωί και το απόγευμα 5 παρατέταρτο, καλά με όλο τον κόσμο, είναι η έναρξη που θα γίνει προς τιμή και του φίλου μας του Θανάση του Χατζηγεωργίου, ένας άνθρωπος που μας λείπει, προς τιμή του. Mm-hmm. Πιστεύω ο κόσμος θα μας τιμήσει, θα έρθουνε, γιατί είναι ένα από τους καλύτερους αγώνες που γίνονται στη Μακεδονία. Θα έχουμε αρκετό κόσμο, πιστεύω. Κύριε Ελευθεριάδη, μιλάμε για θεσμό, έτσι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια. Η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στα Αλεξάνδρεια. Όντως μιλάμε για ένα θεσμό, τον οποίο πολλά χρόνια τον διοργάνωνε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές, ο Δήμος δεν μπορούσε να συμμετέχει. Μάλιστα. Θεωρώντας εμείς ότι μια τέτοια διοργάνωση δεν πρέπει να χαθεί από τη Θεσσαλονίκη και όχι ότι για μας είναι εύκολο, καταλαβαίνετε, σαν ΑΣ με τόσα τμήματα και τόσα έξοδα, καταλαβαίνετε, μια δαπάνη παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά παρόλο αυτό δεν το βάλαμε κάτω. Οι άνθρωποι, αρχηγό εμένα και τους εφόρους μου και τον πρόεδρό μας πάνω απ' όλα, που μας στηρίζει σε όλες αυτές τις προσπάθειες, ο κύριος Κατσαρής, καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη διοργάνωση πέρσι, που μόνο θετικά λόγια, αν και πρώτη χρονιά, είχαμε ακούσει και πιστεύουμε φέτος πάλι θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία στο τέλος. Δεν ήσασταν υποχρεωμένοι να το αναλάβετε. Το ζητήσατε, κάνετε προσπάθεια και νομίζετε αφού το ξεκινήσατε πέρσι και φέτος, μάλλον θα το συνεχίζετε. Έτσι ακριβώς. Και επειδή θέλαμε να τιμήσουμε τον άνθρωπό μας, mm-hmm. μόνο με μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση μπορούσαμε να τον τιμήσουμε. Και μας είπατε ότι είναι 700 αθλητές συνολικά, 700, που προφανώς ψάχνουν ευκαιρία για να συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Τέτοια... Ναι, και να φανταστείτε ότι το προηγούμενο Σαββατοκυριακό είχε μερίδα πάλι η Ολυμπιακή Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη. Και το άλλο Σαββατοκυριακό έχει πάλι μερίδα στην Πτολμαϊδα. Αλλά παρόλο αυτό, αυτή η διοργάνωση θεωρείται μία από τις κορυφές στην Ελλάδα, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή. Ωραία. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Κύριε Ελευθεριάδη, μια και σας έχουμε στη γραμμή, το πόλο του ΠΑΟΚ πώς το βλέπετε φέτος? Το πόλο του ΠΑΟΚ... Στόχος η τετράδα? Πιστεύω ότι θα είμαμε στην πεντάδα. Πιστεύω, αν και είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε να μην ξεφύγουμε από αυτή την πεντάδα που είμαστε τα τελευταία χρόνια και προσπαθούμε σε όλους τους τομείς και στις υποδομές φυσικά και στην πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη ζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάλι πολύ και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη για τα Αλεξάνδρια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία.